Το 1991, δύο πεζοπόροι που εξερευνούσαν ένα μπαγετώνα στις Ιταλικές Άλπεις κυριολεκτικά σκόνταψαν πάνω σε ένα κατεψυγμένο πτώμα που ήταν κλεισμένο μες στον πάγο. Νομίζοντας ότι είναι κάποιος ορειβάτης, τα σωστικά συνεργεία έσπασαν τον πάγο με τρυπάνι και ανέσυραν το πτώμα. Αλλά η νεκροψία αποκάλυψε κάτι εκπληκτικό. Ο 45χρονος ορειβάτης μας δεν είχε πεθάνει πρόσφατα. Ήταν μια τέλεια διατηρημένη μούμια από το 3400 π.Χ. Ο Ότσι, όπως ονομάστηκε, έζησε στο μετέχμιο της εποχής του Χαλκού. Αλλά το πιο σοκαριστικό έβριμα της νεκροψίας ήταν αυτό. Μια αιχμή από βέλος σφινωμένη στον δεξιό του ώμο. Από ό,τι φαίνεται, ο Ότσι δεν πέθανε ούτε από το κρύο, ούτε πέφτοντας από κάποιο γκρεμό. Ο Ότσι δολοφονήθηκε. Ο Ότσι δεν είναι το μόνο αρχαιολογικό έβριμα με σημάδια βίαιου θανάτου. Έχουμε τον άνθρωπο του Kenwick με ένα πέτρινο βλήμα σφινωμένο στη λεκάνη του ή τον άνθρωπο του Λίντα όπου κοσμεί το Βρετανικό Μουσείο, που κάποιος του διέλυσε το κρανίο με ένα ρόπαλο, του έσπασε το λαιμό με ένα σκοινί και καλού κακού του έκοψε και το λαρύγγι πριν τον πετάξει σε ένα βάλτο. Ή αυτόν εδώ τον ομαδικό τάφο στο Τάλχαϊμ της Γερμανίας, όπου 8 άντρες και μια γυναίκα φέρουν ακριβώς το ίδιο θανατηφόρο τραύμα στο αριστερό μέρος του κεφαλιού. Αυτό σημαίνει ότι τους είχαν γονατιστούς μπροστά από έναν ανοιχτό λάκκο, μπαμ κρανίο και κλωτσιά μέσα στον ομαδικό τάφο, αλλά ναζιστικό ολοκαύτωμα. Κατά πόσο όμως αυτά τα ευρήματα αντιπροσωπεύουν την τότε καθημερινότητα? Είναι ο κανόνας ή η εξαίρεση? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει τεράστια σημασία. Διότι η ζωή των πρωτόγονων είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε σαν δείγμα από τον άνθρωπο στη φυσική του κατάσταση. Αν βρούμε τι ηθικές αξίες είχαν αυτοί οι άνθρωποι, τότε αυτόματα ανοίγουμε ένα παράθυρο στην αγνή, ακατέργαστη ανθρώπινη φύση. Ακόμα και σήμερα, με όλο αυτόν τον πολιτισμό που μας περιβάλλει, θέλουμε να ξέρουμε αν κατά βάθος είμαστε καλό ή κακό ζώο. Από την αυγή λοιπόν της ανθρωπότητας και μέχρι περίπου το 3000 π.Χ., πριν δηλαδή εγκατασταθούμε σε πόλεις, πριν τις πρώτες αυτοκρατορίες και τα πρώτα βασίλεια, οι άνθρωποι ζούσαν σε μια κατάσταση κολεκτιβιστικής αναρχίας. Μικρές, αυτοδιοικούμενες ομάδες κυνηγών, αγροτών και ψαράδων. Το πόσο πραγματικά σκληρή ή όχι ήταν η ζωή εκείνη την εποχή, έχει απασχολήσει σαν ερώτημα πολλούς επιστήμονες ανά τα έτη, αλλά οι πιο διάσημες θεωρίες πάνω στο ζήτημα διατυπώθηκαν από δύο άντρες. Το 1651, ο Άγγλος φιλόσοφος Thomas Hobbes μας παραθέτει τους δύο βασικούς παράγοντες που μπορούν να δώσουν κίνητρο σε ανθρώπους να καταφύγουν σε βία. Οι άνθρωποι στη φύση τους έχουν δύο βασικές αιτίες φιλονικίας. Πρώτον, ανταγωνισμός, η μάχη για το κέρδος, και δεύτερον, φόβος, η μάχη για ασφάλεια. Η πρώτη χρήση βίας είναι για να καρποθούν τα κορμιά, τις γυναίκες και τα ζώα των εχθρών τους. Η δεύτερη είναι για να τα υπερασπιστούν από τη βία των άλλων. Με λίγα λόγια, ο Hobbes είδε την ανθρώπινη βία σαν ένα φυσικό βιολογικό φαινόμενο. Κάτι που αναπόφευκτα θα συμβεί κάθε φορά που δύο ή παραπάνω άνθρωποι επιδιώκουν τα συμφέροντά τους στον ίδιο χώρο. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για έναν κάτοικο του 3000 π.Χ.? Έστω ότι είμαι πρωτόγονος άνθρωπος, οκ? Αυτό, όπως είπαμε, σημαίνει ότι ζω σε μια μικρή κοινότητα 100 με 150 ατόμων, περικυκλωμένος από μακρινά και κοντινά ξαδέρφια, θείους και θείες. Όλα τα αγαθά μου παρέχονται από τη γύρω φύση. Φαγητό, νερό και υλικά για να φτιάξω εργαλεία, στέγη, ρούχα και όπλα. Αλλά η φύση δεν τα παρέχει με σταθερό, αξιόπιστο ρυθμό. Το οποίο σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα, από όλες τις κοινότητες ξαδερφών και θείων που είμαστε, κάποια θα σταθεί πιο τυχερή και θα συγκεντρώσει περισσότερα αγαθά από μένα. Αυτό αυτόματα με βάζει στο εξής δίλημα. Μπορώ να ξοδέψω 5 μέρες και να κυνηγήσω ένα ελάφι, αλλά με το ρίσκο να μην το πιάσω ποτέ και να πεθάνω από την πείνα, ή μπορώ να εξασφαλίσω το φαΐ μου άμα κάνω ντου στο διπλανό χωριό και κλέψω το δικό τους ελάφι, αλλά με το ρίσκο να πεθάνω στη μάχη. Αν αυτή την εποχή τα ελάφια τυχαίνει να σπανίζουν και να πιάνονται δύσκολα, τότε η μάχη είναι μονόδρομος. Έτσι απλά δημιουργούνται οι συνθήκες για την πρώτη αιτία βίας του Hobbes, το κίνητρο για το κέρδος. Το πρόβλημα είναι ότι και η διπλανή φυλή έχει ακριβώς τον ίδιο πειρασμό με εμένα. Κάθε μέρα που περνάει, έρχονται όλο και πιο κοντά στο να κάνουν ντου στο δικό μου χωριό και να μου κλέψουν τα ελάφια, να σκοτώσουν τους άντρες και το σημαντικότερο, να απαγάγουν τις γυναίκες. Μην ξεχνάτε ότι στην άγρια φύση, ένας από τους πιο πολύτιμους σπόρους είναι ένα γόνιμο θηλυκό. Γιατί? Απλή βιολογία. Όταν το είδος Homo sapiens πρέπει να αναπαράγει τον εαυτό του, ο άντρας χρειάζεται να συνεισφέρει μια κουταλιά σπέρμα και 2 λεπτά. 2,5 για τους παίχτες. Αλλά μια γυναίκα για να αναπαραχθεί πρέπει να θυσιάσει 9 μήνες, μετά να επιβιώσει τη γέννα και μετά άλλα 10 με 15 χρόνια από τη ζωή της. Κοινώς, μια μήτρα έτοιμη για αναπαραγωγή είναι χιλιάδες φορές πιο σπάνια από έναν όρχη έτοιμο για αναπαραγωγή. Και ως εκ τούτου, χιλιάδες φορές πιο πολύτιμη. Γι' αυτό και συχνά στην ανθρώπινη ιστορία την είχαν ως ιδιοκτησία και την κλείδωναν πίσω από κάστρα, παλάτια και ζώνες αγνότητας. Σκέψου λοιπόν να ζεις έναν κόσμο όπου ανά πάσα στιγμή η μάνα σου, η κόρη σου και η αδερφή σου μπορούν να μετατραπούν σε λάφυρα πολέμου. Και το χειρότερο,
ο εχθρός σου έχει την εντύπωση ότι και εσύ θες να του κάνεις ακριβώς το ίδιο. Οπότε καταλήγουμε να έχουμε δύο γειτονικά χωριά να λοξοκοιτάνε το ένα το άλλο, παγιδευμένα μέσα σε μια λούπα άγχους και καχυποψίας. Είναι σαν να συναντιέται μέσα στη νύχτα ένας οπλισμένος διαρρήκτης με τον οπλισμένο ιδιοκτήτη του σπιτιού. Κανείς από τους δύο στην πραγματικότητα δεν θέλει να πυροβολήσει, αλλά πρέπει να το κάνει γιατί φοβάται μην τον πυροβολήσει ο άλλος πρώτα. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται παγίδα του Hobbes και είναι η δεύτερη αιτία βίας στο ανθρώπινο είδος, η μάχη για ασφάλεια. Τώρα, ο Hobbes δεν είχε καμία απολύτως απόδειξη για όλα αυτά. Η θεωρία του Λεβιάθαν ήταν ενδιαφέρουσα, αλλά εν έτη 1951 παρέμενε φιλοσοφία του καναπέ. Σε αυτές τις συνθήκες άγνοιας και έλλειψης δεδομένων, δεν άρχισε μάλιστα να φανεί και η αντίπαλη θεωρία. Το 1755, ο Ελβετός φιλόσοφος Ζαν-Ζακ Ρουσό διατύπωσε τη θεωρία του ευγενούς άγριου. Σύμφωνα με αυτήν, τίποτα δεν μπορεί να είναι πιο ειρηνικό από τον άνθρωπο στην αγνή αρχική του φύση. Τα παραδείγματα πρωτόγονων φυλών που βλέπουμε φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι η ανθρωπότητα φτιάχτηκε για να παραμείνει σε αυτή τη γαλήνια κατάσταση. Όλες οι περαιτέρω επεμβάσεις του πολιτισμού ήταν βήματα προς την παραβίαση και την καταστροφή αυτής της γαλήνης. Σαφέστατα πιο ρομαντική και αντιρατσιστική, η θεωρία του ευγενούς άγριου είναι και η έμπνευση πίσω από το Ποκαχόντας, το Χορεύοντας με τους Λύκους, το Άβαταρ και πολλές ακόμα ιστορίες της δυτικής σκέψης. Στους ακαδημαϊκούς κύκλους των κοινωνιολόγων επικράτησε και από τη δεκαετία του 60 έγινε το πολιτικά ορθό δόγμα όσον αφορά την ανθρώπινη φύση. Σύμφωνα με αυτό το νέο ρεύμα των ανθρωπολόγων της ειρήνης, λοιπόν, ο άνθρωπος εκ φύσεως απεχθάνεται τη βία προς άλλους ανθρώπους. Ο πόλεμος είναι πρόσφατη εφεύρεση και οι μάχες μεταξύ πρωτόγονων είναι λίγες, σπάνιες και με τελετουργικό χαρακτήρα. Έμοιαζαν περισσότερο με χορό παρά με πόλεμο. Ο αληθινός πόλεμος ήρθε με τους Ευρωπαίους απεικιοκράτες. Όπως και ο Hobbes, έτσι και ο Ρουσό φιλοσοφούσε από την πολυθρόνα του, έτσι. Το 1600 και το 1700, κανείς δεν ήξερε πώς είναι πραγματικά η ζωή στην παλαιολιθική εποχή. Αλλά έκτοτε η επιστήμη έχει μαζέψει πολλές πληροφορίες πάνω στο θέμα. Η πρώτη πηγή γνώσης μας είναι όλα αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα που είδαμε στην αρχή, όπως ο Ότζη και ο άνθρωπος του Λίνταου. Από όλους λοιπόν τους σκελετούς που έχουμε ανακαλύψει τα 200 και βάλε χρόνια που κάνουμε αρχαιολογία, πόσοι από αυτούς μοιάζουν με τον Ότζη? Πόσοι δηλαδή παρουσιάζουν ξεκάθαρα σημάδια δολοφονίας? Παιδιά, τα νέα δεν είναι καλά. Σύμφωνα με τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς, το 10%. Την παλαιολιθική εποχή, ένας στους 10 ανθρώπους πέθαινε νέος με κάποιο φρικτό και βίαιο τρόπο. Και αυτός ο αριθμός δυστυχώς επιβεβαιώνεται από τη δεύτερη πηγή μας, τους πολιτιστικούς ανθρωπολόγους. Επιστήμονες που ήρθαν σε επαφή με σύγχρονες πρωτόγονες φυλές, όπως είναι η Κουν Σαν της Αφρικής, η Γιανομάμι του Αμαζονίου και η Κάολονγκ της Νέας Γουινέας, είδαν από πρώτο χέρι ότι τα στατιστικά βίας αυτές τις κοινωνίες πάνω κάτω συμφωνούν με τις αρχαιολογικές ενδείξεις και έβγαλαν ένα πολύ ανησυχητικό συμπέρασμα. Οι πόλεμοι στην παλαιολιθική εποχή, είτε το πιστεύετε είτε όχι, ήταν πιο θανατηφόροι και από το Β' Παγκόσμιο. Μισό να εξηγήσω. Προφανώς οι σύγχρονοι πόλεμοι μεταξύ κρατών είναι τάξης μεγέθους πιο καταστροφικοί, αλλά έχουν και πολύ περισσότερα πράγματα στη διάθεσή τους για να καταστρέψουν. Αν απ' την άλλη κάνεις μια προϊστορική μάχη με 50 νεκρούς, δεν σου φαίνονται πολλοί, αλλά άμα το χωριό σου είναι 100 άτομα, 50 νεκροί είναι πανελευθερία. Οπότε έχουμε ένα ηθικό δίλημα στα χέρια μας. Τι είναι χειρότερο, να σκοτωθεί το 50% 100 ανθρώπων ή το 1% ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων? Μην ανησυχείτε, είναι από αυτά τα διλήμματα που έχουν ξεκάθαρα σωστή απάντηση, αρκεί να κάνουμε όμως σωστά και την ερώτηση, δηλαδή ως εξής. Αν γεννιόμουν τυχαία σε μία από αυτές τις εποχές, σε ποια από τις δύο έχω τη μικρότερη πιθανότητα να σκοτωθώ σε μάχη? Αν το δεις έτσι, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να κοιτάς το ποσοστό, όχι τον απόλυτο αριθμό. Οπότε τι λένε τα ποσοστά? Ήρθε η αγαπημένη μου στιγμή του επεισοδίου, η ώρα που μιλάμε με αριθμούς και γραφήματα. Σε αυτό το γράφημα βλέπουμε τις απώλειες πολέμου εκφρασμένες σωστά, ως ποσοστό δηλαδή του πληθυσμού. Εδώ έχουμε τα κράτη και τις κοινωνίες με κυβέρνηση, όπως οι Ιάπωνες ή οι Αζντέκοι. Και εδώ έχουμε κάποιες αναρχικές πρωτόγονες κοινωνίες που δεν έχουν κάποια μορφή κεντρικής οργάνωσης, όπως οι Γιανομάμι του Αμαζονίου. Αυτός λοιπόν είναι ο μέσος όρος θυμάτων πολέμου σε όλες αυτές τις πρωτόγονες κοινωνίες. Ο 20ος αιώνας είναι αυτός εδώ. Κι όμως, παιδιά, ο διαβόητος 20ος αιώνας με δύο παγκόσμιους πολέμους και γενοκτονίες από Χίτλερ, Μάο και Στάλιν δεν κλάνει μία μπροστά στη βία της προϊστορικής εποχής. Για να χωνέψετε λίγο καλύτερα τη διαφορά, αυτή είναι η βίαιη θάνατη του 2005. Και δεν φαίνονται στο γράφημα, διότι σε αυτή την κλίμακα η μπάρα τους έχει ύψος λιγότερο από ένα πίξελ. Οπότε για να το θέσουμε λίγο έτσι χοντροκομμένα, ο Hobbes είχε δίκιο, ο Ρουσό δεν είχε. Η προϊστορική ζωή ήταν βουτυγμένη στο έγκλημα, τη βία και το θάνατο. Οι αριθμοί δείχνουν ότι το 3000 π.Χ., όταν δηλαδή άρχισαν να ιδρύονται τα πρώτα βασίλεια, η ανθρωπότητα κλήθηκε να επιλέξει
ανάμεσα στη βία της εξουσίας και τη βία της αναρχίας. Και από ό,τι φαίνεται διαλέξαμε το πρώτο. Και σε επόμενο επεισόδιο θα δούμε πώς και το σημαντικότερο γιατί. Ευχαριστούμε το Rock FM που στηρίζει το What The Fact και μας βοηθάει να φέρνουμε την επιστήμη κοντά σας. Μείνε συντονισμένος στον 969 Rock FM, το νούμερο 1 rock σταθμό της πόλης και στο rockfm.gr.